εμφάνιση. Έλα. Δεν κατάλαβα, σας άρεσε. Εμένα δεν μου άρεσε. Θεωρώ ότι είναι λίγο υπερβολικό. Εγώ 10, 10. Δεν τρελαθήκαμε. Ωραίο παπούτσι. Αυτή ποια είναι. Εσείς επιδά. Α, 11. Ωλε! 11. Εντάξει, παιδιά, να σας πω κάτι. Ωραία είναι. Ωραία, πολύ ωραίες γόβες φοράει. Ωραίες γόβες. Ωραίο σώμα, ωραία γυναίκα. Ξέρεις, το φόρεμα λίγο μετά μου κάνει. Το φόρεμα, ναι, μου κάνει λίγο... Αλεξάνδρα. Λίγο νυχτικό στο φόρεμα. Για φαγητό και έρχομαι παντού. Θεωρώ ότι είναι έξω από τα νερά. Για να ακούσουμε πρώτα, Αλεξάνδρα. Εμένα μου φαίνεται ότι είναι έξω από τα νερά με αυτή την εικόνα. Δηλαδή, όπως την έχουμε συνηθίσει, θεωρώ ότι έχει λίγο περισσότερη πληροφορία από όσο χρειάζεται. Δεν ταιριάζει με την εικόνα της. Αυτό. Είναι πιο φλίαρο, καταλαβες. Μ' άρεσε έτσι όπως το έχεις. Εμένα μου αρέσει πολύ με κοστούμια η πηδά. Είναι πολύ ωραία γυναίκα, ναι, παιδιά. Έχει πολύ ωραίο σώμα. Δηλαδή, εντάξει, είναι πολύ σε κάτι. Αλλά αυτό θεωρώ ότι δεν είναι για εκείνη. Αυτό απλά. Γιώργο. 11. Έλα, βρε Γιώργο, τώρα εντάξει. Ρε παιδιά, ρε φέι, συγγνώμη. Βάζω 5, δεν σ' αρέσει. Βάζω 11. Δεν είπα τίποτα, δεν είπα τίποτα. Έτσι, Σούζα. Σε έχει φάει, ρε Γιώργο. Επιτέλους, παιδιά. Να συνεχίσουμε. Εσύ πόσο θα βάλει. 6. Δεν μου θυμίζει ένα αμάξι αυτό. Τρίπονα. Το θυμάσαι. 7. Συγκρονεί το σάξο. 5. 5, Αλεξάνδρα, δεν σου άρεσε. Προχωράμε. Το μαλλί της μ' αρέσει. Αισθάνεται το μαλλί είναι ωραίο. Ναι, ναι, μου άρεσε το μαλλί και τα παπούτσια. Θα το προτιμούσα και στράπλες, παιδιά, εγώ αυτό το φόρεμα. Είναι το Παπαδοπούλου. Αυτά εδώ σου κάνουν μικρό σπιλαδάκι. Τι? Δεν ξέρω αν είναι, έτσι έχω ετοιμάζει. Έχω καιρό να το λέω. Είναι το Παπαδοπούλου. Λοιπόν, ζωή για κουμάτου φοράει. Όλο το outfit και το παπούτσι είναι ωραίο παπούτσι, ξένο σήκος, ναι, και το φόρεμα ωραίο. Φόρεμα πολύ ωραίο. Είναι ζωή για κουμάτου και τα κοσμήματα. Η κόρη του βουλευτή σας είναι. Και τα κοσμήματα είναι της ζωής και το φόρεμα είναι της ζωής. Και εδώ έχει σκίσιμο, γιατί δεν σας χαλάει. Διακουμίζει το ρούχο. Γιατί δεν το βρακίδι, δεν παιδάκι μου λέμε, πάλι τα λέμε. Δεν έχει στήθος η κοπέλα αυτή, ε. Όχι, γι' αυτό μπορεί να φορέσει αυτό το φόρεμα. Να βάλει όσο ήταν πολύ προκλητικό. Ναι, γιατί μετά θα ήταν πρόστιχο. Ναι, θα ήταν πολύ προκλητικό. Ενώ τώρα είναι συντηρητικό. Όχι, δεν είναι συντηρητικό. Αλλά δεν είναι προκλητικό. Είναι σεξ πολύ. Εμένα δεν μ' αρέσει, παιδιά, συγγνώμη. Ναι, σε μένα μ' αρέσει. Δεν σε αρέσει το επιμέρου. Ρε παιδί μου και παπούτσι και κολλή και πολύ φόρτωμα. Ζουζέπε Ζανότ. Και κραγιόν φούξια και νύχι. Θα βάλετε βαθμό για ήλιο. Και τέσσερα βάλετε. Τέσσερα. Πώς το λένε αυτά που φοράει στο λαιμό. Δελφινάκια. Δελφινάκια. Δελφίνι. Δελφινάκια. Πάμε πιο γρήγορα. Συνεχίζουμε με την. Δεν βάλαμε βαθμό για ήλιο. Συγγνώμη, με συγχωρείτε κύριε Λιάγκα. Εσύ πόσο. Πέντε. Πέντε. Θα έκανε διαφορετικό στάιλινγκ με αυτό το ρούχο. Εμένα μου αρέσει πολύ αυτή η κοπέλα έτσι. Γιατί είναι λίγο πιο ήσυχη και πιο φιλική. Ενώ συνήθω βγαίνει λίγο πιο άγρια. Βγαίνει ροκ. Μάλιστα. Προχωράμε. Προχωράμε στην κυρία Μαρία Μπεκατόρου. Για να δούμε το μαράκι. Πέταξε και στην Μαρία. Μαρία έβαλε Μαρία Πατέλη. Ναι. Δύο Μαρίες. Δεν βρήκε όλου αυτού του σκεπτικού. Απλό, σικ. Γιατί έτσι. Δεν είναι έξω. Έχει το ένα, τα δύο. Στήθη έξω. Τι το έπαθε. Καλά, δεν είναι. Τα έβγαλε τώρα η Μαρία. Ούτε το καλέ. Ούτε τη τέτοια. Ούτε τη τέτοια. Από τη μία μεριά έχει τη ράτα, από την άλλη δεν έχει. Δεν το προσέξα. Δεν του δώσε. Είναι με ένα νόμο. Είναι αρχαιολογικό λίγο το σπίτι. Λοιπόν, δηλαδή λε ότι μπορεί και να πέσει λίγο να θα γίνει. Δηλαδή αισθάνεσαι και ένα άγχο. Αισθάνεσαι και ένα άγχο ότι μπορεί να πέσει κιόλα. Δεν αισθάνεσαι ένα άγχο ότι μπορεί και να πέσει. Δεν ξέρω αν έπεσε. Ένα άγχο να αισθάνεσαι. Είναι μασίφα αυτά που πίσω έχουν καπλάμα. Ένα άκουσα όπως ο Νάκη το πράγμα. Είναι ωραίο κορίτσι. 8 βαρύ. Και καλό κορίτσι. Και εγώ 8. Καλά, ναι, δεν συζητάμε τώρα γι' αυτό. Όχι, όχι. Μην τα βλέπουμε. Εσύ πόσο βάζεις. 8. Τρίφωνα. Εγώ δηλαδή. 8. 8. Εγώ την προτιμώ τη Μαρία. Την προτιμώ τη Μαρία με ένα τέτοιο ρούχο, μια τέτοια εμφάνιση από κάτι πάρα πολύ extreme που για μένα δεν θα μπορούσα να το υποστηρίξω. Ναι. Σε αυτό είναι σε αυτό πολύ κομψή, πολύ ωραία μέσα. Δηλαδή αν ήταν κάτι πολύ μοδάτο και τρέντι, νομίζω ότι δεν θα της τέριαζε. Και ωραίο το τσαντάκι της. Χαίρομαι γιατί έχουμε. Προχωράμε στην Κατερίνα Καγκάκη. Μάλιστα. Για να δούμε τι φόρεσε η κυρία Καγκάκη. Μπράβο, Μπάμπη. Γιατί 10, βρε Μπάμπη, ακόμα δεν την είδαμε. Ωραία ήταν, παιδιά. Εκ προημίου. Τώρα τη βλέπετε. Απριόρι, θα βρούμε κάτι πόδια από το παρόν. Και ωραία πέδιλα. Και ωραίο χρώμα. Μαξ Μάρα, δικιά τη. Νομίζω. Ωραία. Ωραία. Ναι, και εγώ έτσι νομίζω. Ότι δεν είναι βαρύ, δεν είναι πολύ υπερβολικό, είναι όσο πρέπει, είναι όσο πρέπει. Σιγάρε τέλειο, έμαθει από μόδα. Μπράβο. Εσύ γιατί μιλά τώρα. Εδώ δεν είσαι αποκειμονικό εσύ. Εντάξει, γιατί έβαλα βαθμολογία. Του τέλειο μου. Να βάλει, να βάλει. Το κοντινό στο πρόσωπο να δούμε. Ωραία ήταν, παιδιά. Πολύ ωραία. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ.
Σας αρέσει, πόσο δηλαδή βάζετε? Και εγώ 8. Εντάξει, δεν μας τόσο πολύ. Εγώ 9. Πόσο βάζεις εσύ, 7. Εσύ, 8, εσύ. 9. Περίμενε, περίμενε, πόσο βάζεις. 3. Εδώ στην κυρία Κακάκη. Γιατί ρε παιδιά, θα μετρήσουμε. 8. Έχει πολύ ωραίο κορμί, πολύ ωραία φόρμα που φοράει. Είναι σαν τη φόρμα που φοράνε σε συνεργεία. 2. 2 βάζεις. Εσύ πριν δεν είπες 10, ρε. 10 και 2, 12. Πόσο βάζεις? Εάν και το μαστίγιο έχει χρώμα μπλε, ναι, τότε βάζω 6. 6. Εγώ βάζω 3. Ψηφίζει όλη η Ελλάδα. 3. Όχι 3, ρε παιδί. Είναι άγκυρο, τελείως, άγκυρο. Εγώ θα βάλω 7, ρε παιδί. Να βάλουμε ένα 5, μήπως ανοίξουμε καμιά πόρτα για τον χρόνο. Γιατί τόσο μέλος. Πάμε στο επόμενο. Είναι η κυρία Ιωάννα Σουλιώτη η επόμενη. Ποια είναι η άλλη σουλιώτη? Α, το παλιό μοντέλο. Το παλιό μοντέλο. Το παλιό μοντέλο. Όχι, κάναμε δύο παιδιά, έτσι. Ωραίο παπούτσι. Για το σώμα το λέω αυτό. Ωραίο πόδι. Κορμάρα. Το ρούχο δεν τρελάθηκα, παιδιά, συγγνώμη. Πολύ κλειστό. Αλφαμίδες είναι μήνυμα. Εντάξει, άμα όμως φοράει ρε φέι από ή τα φόρα με το ανοίγεις από κάτω από πάνω. Μα δεν είναι πολύ κοντά, βρε Γιώργο μου. Δύο παιδιά, ναι, δεν το συζητώ το σώμα τη. Ναι, με δύο παιδιά, εντάξει. Έλα, είναι ωραία πολύ τώρα. Προκρίνεται. Οχτώ. Ανοίγεις την κατηγορία. Είναι ωραία. Ανοίγεις την κατηγορία. Αλεξάνδρα. 8. Λοιπόν, μπράβο. Κοίταξε, θα βάλω 7 για ένα λόγο και μόνο. Μ' αρέσει πάρα πολύ και συμφωνώ, είναι πολύ όμορφη γυναίκα. Γιατί θεωρώ ότι είναι πολύ σκούρο για την εποχή που είμαστε. Δηλαδή είναι άνοιξη. Γι' αυτό το λόγο και μόνο. Ναι, αλλά είναι χαιρετισμένη. Εδώ εμείς βάλαμε πέδιλο. Λοιπόν, η γαλαρία τι λέει, τι βάζει. Αυτό είναι η γαλαρία. Είναι στην κατηγορία τη γνωστή. Ωραία. Προχωράμε. Προχωράμε στη Λάουρα Νάργενς. Α, για να το δούμε. Τσακπίνα ήταν, ωραία. Oh, ναι. Σαν μπαλαρίνα. Και εκείνη συμμετείχε στο... Τι παπούτσι φοράει αυτή. Φοράει το κόκκινο. Μποτίνι είναι, με κορδόνια νομίζω. Ωραίο. Έχει τακούνι, είναι. Έχει τακούνι πολύ όμως. Ναι. Τόσο όσο. Πόσο βάζετε? 4 με 5. Πόσο βάζετε, 4 με 5 όλοι? Ναι, 5 ή 4. Τι? 3. Τι βάζετε, τι βάζετε? 3. 3. Πολύ αυστηρή επιτροπή. Αυτή είναι όμως. 3. Σαν τη λύνη των κύπνων. 3. Εσείς τι βάζετε από εδώ? Πείτε εσείς. Δεκάρια. Λέγε Δημήτρη. Κάνε και λίγο αποκριάπτικο. Εγώ δεν το καταλαβαίνω. Σιντερέλα. Ένα 5. Εσύ? 6. Εσύ δεν έχεις 6. Εσύ έχω 5. 5. Εσύ Γιώργο? 10-10 εγώ είπα. Τέλειο! Να θεωρούμε δουλειά και το μήνα δεδομένο. Προχωράμε. Προχωράμε Σίλβια Τελικούρα. Ποια? Σίλβια Τελικούρα. Η οποία τώρα παίρνει μέρος και στο... σόου της Μπεκατόρου. Α, μπράβο, ναι. Αμάν, καλά. Έχεις καταλάβει ότι η γαλαρία και δεν ξέρει. Δεν έχει βάψει τα μάτια. Δεν έχει βάψει τα μάτια. Όχι, όχι. Κρίνουν και τα φορέματα. Έχουν άποψη τα παιδιά μου. Φοράει καλσόνε. Δεν φαντάζονται γυμνέ όλε εκεί. Είναι ανώμαλο. Εντάξει, Δελκούρα έχει κάνει και κάτι φωτογραφίε. Πόσο βάζει η γαλαρία? Στι φωτογραφίε όλε κούκλε βγαίνουν. 5, 4, πόσο? 5, καταλήξαμε. 5. Έλα εδώ η. 4. Αλεξάνδρα. 4. 4. Τρίφωνα. 3. 3. Δημήτρη. 4. 4. Εσύ Γιώργο. 10. Ωραία, πάμε να δούμε. Άλλη μία, έχουμε την Εύελη Κατζόγλου. Η Εύελη είναι και έρθει και εδώ την πρώτη εβδομάδα. Όχι, όχι, πέσε ψαλίδια. Αφού μας πήραμε την τζάμπα. Περιμένετε, περιμένετε. Ωραία. Ωραία. Ναι. Και ωραίο μαλλί. Ζέμπρα. Είναι μόδα πολύ αυτό το ρίγκ. Είναι η ρίγκ μόδα. Ζέμπρα, αφού βλέπω εγώ δώστε τους, λέω ότι έτσι είναι. Για πες Αλεξάνδρα, κάνε ένα σχόλιο. Κοίτα, θα ήθελα να ήταν λίγο πιο στενό αυτό που φοράει. Αυτό και μόνο. Μ' αρέσει σαν να είναι φαρδί. Μ' αρέσει, είναι πολύ μοντέρνο, είναι ο συνδυασμός της ρήγας κάθε της με την οριζόντια. Είναι μοντέρνο κορίτσι, έτσι μπορεί να υποστηρίξει τα πάντα. Να πάνε εδώ πιο στενό. Στις... Αυτό θα ήθελα μόνο. Γιατί έχει πάρα πολύ ωραίο σώμα, είναι πολύ ψηλή και αδύνατη, μπορεί να υποστηρίξει κάτι λίγο πιο λίγο. Τα αγόρια στην γαλαρία τι μ' αρέσει πάρα πολύ. Δεν σας άκουσα. 6. Το φόρεμα βέβαια, ναι. Όχι τον άνθρωπο. Όχι τον άνθρωπο. Ναι, σε ένα προς Θεού. Σχεδιαστή. Εγώ 8. 8. Σάσα 6. Τρίφωνα. Εγώ 7, μου αρέσει από τη μέση και πάνω, θα ήθελα πιο στενό στους γοφούς. Ναι. Μ' αρέσει το μαλλί και μ' αρέσει και το κόσμο. Και το μαλλί και το κόσμο. Μ' αρέσει. Αμένα. Ναι, και η τσάντα μου αρέσει και είναι και Ελλήνα σχεδιάστρια, νομίζω και η τσάντα. Μάλιστα. Ναι. Γιώργο. 10. Την Τέμη δεν θα τη δούμε. Όχι, όχι, μας έβαλε χέρι ο Άκη. Μας απαγόρευσε, μάλιστα.